με τον προπονητή μου και παλιό πρωταθλητή και προπονητή εθνικής ομάδας, τον Γιάννη Τατσαϊδόμη. Σε μια προπόνηση με ρώτησε, μου λέει, ακούς και δεν έχει, μου λέει, Άρση Βαρών, και του λέω, μήπως πρέπει να την ξεκινήσουμε. Το βάλαμε σιγά σιγά στόχο, είχαμε κάποιες επαφές, αλλά ήταν λίγο άκαρπες με την ερασιτεχνική. Στη συνέχεια το συζητήσαμε με τον Πύρο το Δήμα, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Μας έφερε σε επαφή με την ερασιτεχνική και σιγά σιγά με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων μπήκαμε στα διαδικαστικά θέματα τα οποία μας είχαν πάρει πάρα πολύ χρόνο για να στηθούν, δεν είναι τόσο απλό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών ζητάει πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν θέλει να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε, ας πούμε, και να εκμεταλλεύεται ή να φτιάχνει συλλόγους οι οποίοι δεν είναι ενεργοί. Και εν τέλει τα καταφέραμε και στήσαμε μια ομάδα στην οποία έλειπε η Άρση Βαρών. Είναι κρίμα τόσα χρόνια που δεν είχε η ΑΕΚ το πιο δυναμικό άθλημα και ολυμπιακό άθλημα στα χέρια της. Παράλληλα φτιάξαμε και την ομάδα του powerlifting και του δυναμικού τριάθλου, ενός ταχύως αναπτυσσόμενου αθλήματος στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και το βασικό είναι ότι μας έδωσε η Ομοσπονδία χώρο σε τόσο δύσκολες εποχές, μας βοήθησε μέχρι να πάμε σε ένα δικό μας χώρο, να μην έχουμε ενίκεια και να έχουμε υλικό, η οποία προσπαθεί πάρα πολύ, ειδικά αυτές τις περιόδους τις οποίες δεν χρηματοδοτούνται και σωστά τα αθλήματα, όπως ξέρουμε, λόγω της κρίσης. Αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να στείλει έναν αθλητή, τον Θοδωρή τον Ιακωβίδη, στην κατηγορία των 85 κιλών, αθλητή του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, στην Ολυμπιάδα του Ρίο. Εμείς ανάγκη βέβαια του ευχόμαστε τα καλύτερα. Και καταφέραμε μέσα από όλα αυτά να κάνουμε ένα κάλεσμα στην ΟΛΕ και να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία είναι καθαρά λαϊκής βάσης, δεν εξαρτάται και δεν επιβαρύνεται από τη μάνα από την αστεχνική. Χρειαστήκαν κάποια χρήματα τα οποία τα βάλαμε από την τσέπη μας, κυρίως εγώ τα έβαλα από την τσέπη μου, τα οποία ήταν για την ανακαίνιση της αίθουσας, η οποία θα βαφτεί, και πήραμε κλιματιστικό, πήρανε ρούχα οι αθλητές και τα λοιπά. Και καθώς επίσης, επειδή η ομάδα προκρίθηκε, όπως γνωρίζουμε όλοι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Μόσχας, στο powerlifting, έχουμε κοντά μας και κάποιον δυνατό επιχειρηματία εκτζή που ακόμα δεν θα ανακοινώσουμε το όνομά του, αλλά στην πορεία θα ανακοινωθεί, ο οποίος βέβαια δεν ζητήσαμε χρήματα. Το μόνο που του είπαμε είναι αν μπορεί να βοηθήσει να έχουμε τα εισιτήρια των παιδιών για το ταξίδι. Ένα πολύ μικρό κόστος, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που πάνε να κάνουν. Χάρηκε πάρα πολύ, ενθουσιάστηκε. Λέει βεβαίως και θα βοηθήσω. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν αραιά και που άλλος με ρουχισμό, άλλος με κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό το πράγμα θέλουμε εμείς κυρίως, να αφυπνίσουμε τον ΑΕΚΤΖΙ και να βοηθήσει την ομάδα χωρίς χρήματα. Εμείς χρήματα δεν παίρνουμε, δεν πιάνουμε στα χέρια μας γενικότερα, σαν ΑΕΚ, σε αυτά τα δύο τμήματα τα συγκεκριμένα. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει το αγαπημένο τμήμα των φιλάθλων της ομάδας με τις επιτυχίες μας και θα βοηθήσουμε και τα παιδιά και να σπουδάσουν στο να πάρουν μόρια το Πανεπιστήμιο μέσω των Πανελλήνων Πρωταθλημάτων και των σχολικών. Και φυσικά πρώτα να γίνουν καλοί αθλητές και σωστοί άνθρωποι και μετά να γίνουν πρωταθλητές. Το παγκόσμιο κύπελο είναι στις 8 με 11 Δεκέμβρη στη Μόσχα, στη Ρωσία. Οι αθλητές προκρίθηκαν είναι ο Δημήτρης και ο Παρμενίων, ο Δελιαλής, δύο αδέρφια. Μάλιστα ο Παρμενίων έχει και παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία του στη μία κίνηση στο πάγκο. Είναι ο Χρήστος ο Σίτας, είναι ο Άγγελος ο Καρόνης,
και ο Παναγιώτης ο Περεντής και ίσως έρθει και μια κοπέλα μαζί μας. Δεν είναι σίγουρο, γι' αυτό δεν ανακοινώνω ακόμα το όνομά της. Οι οποίοι πάνε για να διεκδικήσουν μετάλλια, σίγουρα. Προπονούνται αδιάκοπα, έχουν αφήσει τα πάντα πίσω για να καταφέρουν αυτό το στόχο. Ξεκίνησε από τώρα σκληρή προετοιμασία για το Δεκέμβριο. Στα δυναμικά αθλήματα, έστω και μία μέρα προπόνηση, πάει πίσω 2-3 προπονήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για την ομάδα δεν υπάρχει ούτε καλοκαίρι ούτε διακοπές. Ο πρώτος στόχος μας είναι να φέρουμε το πρώτο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία της ΑΕΚ, στα 95 χρόνια ιστορίας της. Πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε. Και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου όχι τόσο υλικά όσο ηθικά για να πετύχουμε αυτό το οποίο δεν το έχουν πετύχει οι άλλες μεγάλες δημοφιλείς ομάδες της χώρας. Και έτσι να έρθουν και πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, τα οποία πιστεύω ότι θα είναι ένα κίνητρο αυτοί οι μεγάλοι αθλητές έτσι, για τα νέα παιδιά. Και μια και μου δίνει την ευκαιρία τώρα και μιλάει για τα νέα παιδιά, θα ήθελα να πω το εξής. Εμείς έχουμε ενημερώσει τον κύριο Αγγελόπουλο. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή η ΑΕΚ, και το πιστεύω γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, θα πάει στο Γαλάτσι. Και θέλω να ακούσουν και οι σύλλογοι γονέων του Γαλατσίου και ο Δήμαρχος και η τοπική κοινωνία γενικότερα ότι εμείς, σαν τμήμα Άρσης Βαρών και Δυναμικού Τριάθλου, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε δωρεάν, να αποδεχτούμε δωρεάν με όλους τους μαθητές του Γαλατσίου και να έχουν και τους γιατρούς τους και τον προπονητή τους και τον χώρο τους εντελώς δωρεάν, να έρθουν τα παιδιά στον αθλητισμό και να δούνε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη οικογένεια, ιστορική οικογένεια της ΑΕΚ. Έχουμε ένα ιατρικό team από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι επιστήμονες στον χώρο τους. Έχουν ασχοληθεί ειδικά με τον αθλητισμό, όπως είναι ο Γιάννης Καλιάς, ο καρδιολόγος, και ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο ορθοπαιδικός. Τα παιδιά είναι ασφαλισμένα στη MetLife για 2 ώρες πριν την προπόνηση, τη διάρκεια της προπόνησης και 2 ώρες μετά την προπόνηση. Οι γιατροί είναι για τους αθλητές 24 ώρες το 24ωρο. Όχι μόνο για εκείνους αλλά και για τις οικογένειές τους. Και αυτά που παρέχουμε σαν τμήμα πιστεύω ότι είναι πρωτοπόρα και για το χώρο και για τον αθλητισμό γενικότερα, με 0 κόστος για τους αθλητές. Και για τέλος θα ήθελα να πω ότι επί τη ευκαιρία, μια και είμαστε ΑΕΚ, μετά από τα δυναμικά αθλήματα της Μάνας ΑΕΚ, την Πυγμαχία και το Brazilian Jiu-Jitsu, θα ξεκινήσουμε από τον χρόνο πρώτο από όλους σαν στόχο το πρώτο μικρασιατικό κύπελο, το οποίο θέλουμε να το καθιερώσουμε με διοργανώτρια αρχή την ΑΕΚ, το οποίο θα αφορά μόνο δυναμικά αθλήματα. Το powerlifting, την άρση βαρών, το Brazilian Jiu-Jitsu και την πυγμαχία και εν συνεχεία να μπουν να προσθέσουν και άλλα αθλήματα γιατί ζητάνε οι αθλητές αγώνες, δυστυχώς δεν έχουν λεφτά ομοσπονδίες για αγώνες και ζητάνε αθλητές αγώνες και έτσι να προβάλλουμε και να τιμήσουμε την ημέρα μνήμης του μικρασιατικού ελληνισμού που είναι κάθε χρόνο 14 Σεπτεμβρίου.